Τα θέματα σήμερα ήταν αρκετά εύκολα. Θεωρώ πως έβαλαν. Ήθελα να μας τα κάνουν λίγο πιο εύκολα, ίσως επειδή με την τηλεκπαίδευση όλα ήταν αρκετά πιο δύσκολα αυτή τη χρονιά. Οπότε ήταν κάτι το οποίο πιστεύω ότι ακόμα και κάποιος ο οποίος δεν είχε διαβάσει ιδιαίτερα θα μπορούσε να το απεξέλθει άμα το είχε κάποιος με την έκθεση. Δηλαδή θα μπορούσε να αυτοσχεδιάσει και να χρησιμοποιήσει κριτική σκέψη. Θα μπορούσε να αυτοσχεδιάσει και να χρησιμοποιήσει ναι, κριτική σκέψη, γιατί δεν είχε τόσο τεχνικούς όρους μέσα από την ύλη, αλλά είχε πιο πολύ, να το πω έτσι, επενεύονταν η δημιουργικότητα των. Κατάλαβα. Ήταν ένα αναμενόμενο θέμα, δηλαδή πιστεύατε ότι θα πέσει κάτι σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση. Γιατί σχετίζεται πάρα πολύ με τις αλλαγές που έχουν γίνει με την πανδημία και με την έκρηξη της τεχνολογίας. Ναι, το θέμα ήταν ένα θέμα το οποίο εντάξει, θα μπορούσε να το περιμέναμε και ήταν κάτι το οποίο. Εντάξει, ήταν κάτι το οποίο απλά ήταν εύκολο. Αυτό δεν έχω κάτι παραπάνω. Ωραία. Η τηλεκπαίδευση όλη η χρονιά σας δυσκόλεψε, δηλαδή θεωρείτε ότι πιεστήκατε παραπάνω. Με την τηλεκπαίδευση βασικά σίγουρα τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα και ήταν και πιο δύσκολο τόσο για εκπαιδευτικούς όσο και για μαθητές, γιατί δεν μπορούσαμε να έχουμε αυτή την επαφή από κοντά, αλλά και εμείς οι ίδιοι αποσπόταν η προσοχή μας πιο εύκολα από διάφορους. Από διάφορα προβλήματα στο σπίτι, προβλήματα με το ίντερνετ. Ναι. Αυτά. Και ο εγκλεισμός που υπήρχε. Είχατε διέξοδο δηλαδή αυτό. Δεν είχαμε διέξοδο. Εντάξει, ναι, μερικοί είχαμε διέξοδο. Mm-hmm. Αλλά. Εντάξει, δηλαδή ήταν σίγουρα πιο δύσκολο το να γίνει το μάθημα τόσο και από το φροντιστήριο όσο και από το φροντιστήριο. Τόσο και για το σχολείο αυτό. Ωραία. Σε ποιο πεδίο είσαι εσύ, Θεωρητική. Λοιπόν, εύχομαι καλά αποτελέσματα. Ευχαριστώ.